Ασχολούμαστε με τη μελέτη και την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Ήμαρθαμε στο Φεστιβάλ της Κρητικής Διατροφής για να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας στα παιδάκια. Έγινε βιωματικά, δηλαδή παίζοντας μάθανε κάποια βασικά πράγματα για τις χελώνες. Και επίσης υπήρξε και face και body painting, πάλι με θέμα τη χελώνα. Προσπαθούμε να προωθήσουμε προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, αλλά μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τη χρήση τους και την υψηλή τους διατροφική αξία. Ένα από αυτά είναι το χαρούπι. Όχι αλλά γλυκά, φαγητά, φαγητικά, με διοξίνες, χρώστικα και συντηρητικά. Από την ψύχα σχετικά του χαρουπιού παράγουμε το χαρουπόμελο, το χαρουποκακάο, το χαρουποκαφέ, το αλεύρι, το ομό. Με όλα αυτές τις πρώτες ύλες κατασκευάζουμε πολλά έτοιμα προϊόντα. Έχουμε εδώ ένα μάθημα απόψε, θα κάνουμε που θα αφορά το αληθινό ψωμί. Είναι το αληθινό ψωμί για μένα είναι το ψωμί που γίνεται με αλεύρι ολικής άλεσης, φυσικής καλλιέργειας και το προζύμι το έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας. Βρισκόμαστε στο Ρέθυμνο, σε ένα θεσμό που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μεγάλη δράση, στο Φεστιβάλ Κρητικής Διατροφής. Σήμερα εδώ η Λέσχη μας παρουσιάζουμε σκιουφιχτά μακαρόνια. Για να παρουσιάσω ένα θέμα σχετικό με τα αρωματισμένα ελαιόλαδα. Σε μια πλούσια χώρα όπως η Ελλάδα σε λάδι και προπαντός στην Κρήτη, με το καλύτερο ελαιόλαδο στη γη, μπορούμε να φτιάξουμε εξαιρετικά αρωματισμένα ελαιόλαδα με τα βότανα, τα μπαχαρικά, τα εσπεριδοειδή. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε στους ξένους που έρχονται στην πατρίδα μας ένα προδόρπισμα με λαδάκι, παξιμαδάκι και φρέσκο ψωμί. Λέκα! Παρουσιάσουμε απόψε πώς παρασκευάζουμε τις χορτόπιτες. Μαζεύουμε τα χόρτα από την περιοχή μας που είναι αγνή. Πόσο απλό αλλά πόσο σημαντικό είναι το σαπούνι για την υγεία μας και όχι μόνο. Χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, καυστική σόδα και νερό. Τρία πράγματα. Το Πελίτη είναι μια εναλλακτική κοινότητα που ασχολείται με την διατήρηση, τη διάδοση και τη διάσωση των ντόπιων σπόρων, παραδοσιακών σπόρων. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί μια μεγάλη αύξηση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων και στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Στην Κρήτη αυτό ήταν συνήθεια και καθημερινότητα, μέχρι που η τεχνολογία και η ανάπτυξη μας οδήγησε και ίσως και το κυνήγι του κέρδους μας οδήγησε σε καλλιέργειες που είναι λίγο διαφορετικές. Σήμερα στην Κήπο, στην καταληκτική βραδιά της γιορτής κρητικής διατροφής,
παρουσιάζουν μια βιωματική εμπειρία της χρήσης βιολογικών προϊόντων στην κουζίνα, όχι του σπιτιού πια, αλλά στην κουζίνα μαζικής εστίασης, αν και δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος μαζική. Ελπίζουμε ότι αυτό το οποίο φτιάχνουμε θα αρέσει και ότι θα είναι ένα κίνητρο να επιστρέψουμε σε μορφές οργανικής γεωργίας που ζητάει και αναζητάει όλο και περισσότερος κόσμος σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ παίρνω πάντα, υποστηρίζω τα βιολογικά προϊόντα και ιδιαίτερα τα κριτικά, οπότε... Το θυμαρίσιο μέλι, το οποίο είναι το κατά κύριο μέλι που παράγεται στην Κρήτη σαν παραγωγή, γιατί δεν το βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα το θυμαρίσιο, το βρίσκουμε μόνο στην Κρήτη παράγεται και σε κάποια νησιά του Αιγαίου και σε δύο νησιά ή τρία στα Επτάνησα. Και έχουμε ντόπιες ποικιλίες, κρασιών είναι καθετοποιημένη η πλήρωση μονάδα. Έχουμε από τα μπέλια μέχρι την τυποποίηση και την εμπορία. Η έκθεση στην οποία συμμετέχουμε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και για τον κόσμο του Ρεθύμνου αλλά και για τους ξένους επισκέπτες να γνωρίσουν τις πραγματικές αξίες του τόπου μας. Και βρισκόμαστε και εμείς εδώ πέρα με τα σαλιγκάρια μας. This has been a great week. I've had so much fun. I've tried best food in Crete. The people have been so kind, so wonderful. Great music, really great party. Thank you, the Rethnon, that you provide this for us, the tourists. Η Γιορτή Κρετικής Διατροφής μας κάλεσε προκειμένου να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα, μια μουσική διαδρομή στην Ευρώπη με βασικούς σταθμούς στην Ισπανία και τη Γαλλία. Η έκθεση είναι υπέροχη, η παρουσίαση των προϊόντων είναι θαυμάσια, πολλές καινοτόμες ιδέες. Μου άρεσαν πάρα πολλά το φύλλο της αλόης, τα φραγκόσικα, η πάστα της ελιάς με το φύλλο από πάνω και από κάτω. Πολύ ωραία πράγματα. Από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην γιορτή της κριτικής διατροφής είναι και το θεατρικό έργο που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μπροστά μας. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Κήπο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κριτικής Διατροφής και θα κάνουμε παιδική γιόγκα σήμερα. Σήμερα οι μικροί μας φίλοι θα γίνουν σεφ. Σήμερα κάναμε σφραγίδες με λαχανικά. Δώσαμε τις πατάτες έτοιμες στα παιδιά, συνήθως τα κάνουν οι γονείς ή κάποιοι μεγαλύτεροι για να μην έχουμε ατυχήματα. Δώσαμε μόνο στα παιδιά τα πινέλα και τα χρώματα, περνούσανε τη σφραγίδα και μετά, όπως βλέπετε, αφήνουν σφραγίδες πάνω στο χαρτί. What do you like most? Music. What do you like most? Music. And food, of course. Η κριτική κουζίνα είναι πάντα απίθανη. Είναι πανέμορφα και μετανιώνω που δεν έχω ξανάρθει. Καφέ νύχτα του Μπέρναρη,
Κι όλο θέλω πριν μείνουμε μόνοι το τέλος μη δώσει.